0-0. Δεν ήταν 0-0 που σε παίρνει ο ύπνο. Ιδίω στο πρώτο ημίχρονο είχε τρεις ευκαιρίες η Βέρεια. Στο δεύτερο καλύτερο, ο ΠΑΟΚ, αν και με 10, έτσι, είχε φάσει στο μάτς. Και είχε και πρωταγωνιστή το τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Φύλακα Άγγελο έπιασε πάρα πολλά. Θα δούμε και τα στιγμιότυπα. Κοιτάξτε εδώ τι βροχή ρίχνει στο δημοτικό στάδιο τη Βέρεια, εδώ στο γήπεδο και στην πόλη, βέβαια, αρκετές ώρες πριν. Πολλοί κόσμος για τον ΠΑΟΚ, γύρω στους 5.000 οπαδούς έχουν πάει εκεί. Εδώ η παράταξη των δύο ομάδων και τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε μία ακόμη αποβολή, Νίκο, για τον ΠΑΟΚ, που είναι η πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα σε αποβολές. Αναφέρθηκε πάλι ο Δόνης. Να δούμε εδώ πλάνα, κοιτάξτε τι γίνεται. Τα βάλαμε στην αρχή του βίντεο το πόσο νερό υπήρχε στο γήπεδο. Και αργότερα θα δούμε και ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο με τον Σαλβικίτη. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να γίνει στα πρώτα 20 λεπτά. Προσπάθησε, ξεκίνησε σωστά το παιχνίδι, γιατί την μπάλα σκάει. Κοιτάξτε εδώ πόσο νερό από το τάκλιν του Σαλβικίτη. Ακόμα και όταν παίζατε, κύριε Βόκολε, αυτά τα γήπεδα ήταν επικίνδυνα, έτσι. Όντως, είναι πολύ επικίνδυνα και δύσκολες οι συνθήκες. Και για να παίχτη ποδόσφαιρο, αλλά. Το πιο εύκολο είναι να τραυματιστεί. Ακριβώς. Όχι, δηλαδή, σωματική ακεραιότητα. Είναι επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα. Ακριβώς. Πέρασε μια φάση του καφέ στην αρχή για τη Βέρεια και μια προσπάθεια με τον Ρομπέρ εδώ που βλέπετε να τραβάει τα μαλλιά του. Πάω που ξεκίνησε δυνατά, είχε τρεις δυνατές φάσεις εδώ με το Φωτάκι να αλλάζει πόδι με το αριστερό. Κάνει το πλασέ, αλλά θα στείλει την μπάλα έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Βέρειας. Πρώτη καλή φάση ουσιαστικά εδώ, διπλή απόκρουση για τον Γλύκο, καταπληκτική με τον Καλή και στη συνέχεια το Ρέστες θα διώξει άμυνα του ΠΑΟΚ, θα αισθανθεί ουσιαστικά τους επιθετικούς της Βέρειας. Μία ακόμα φάση, κάθετη πάσα, πλασέ από τον Λαϊτάν, έχει βγει ο τερματοφύλακας, θα χαθεί τον γκολ. Μεγάλη ευκαιρία και αυτή για την ομάδα της Βέρειας. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται με τις προσπάθειες. Πάλι σε τετατέ τον Νίκος Καλτσάς εδώ. Δεν θα μπορέσει να νικήσει πάλι τον Γλύκο που δείχνει από την αρχή σε τι εξαιρετική ημέρα βρισκόταν. Ακριβώς. Πολύ ωραίο το πλασέ. Προσπάθεια με τον Αθανασιάδη θα τον προλάβει το καλή. Θα η Βέρεια πάντως είχε εγκληματιστεί περισσότερο, θα έλεγα, σε αυτή τη λασπομαχία. Ήταν πιο εξοικειωμένη στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό φάνηκε και εδώ είναι η φάση που ο Σπάθας δείχνει σωστά, νομίζω, το πέναλτι, καθώς υπάρχει ανατροπή και θα αφήσει και με 10 τον ΠΑΟΚ. Όταν δεν διαμαρτύρεται καν ο ποδοσφαιριστής. Φαίνεται εδώ να τον ρίχνει πάντως κάτω. Ο Ματέους και με τα χέρια και με το πόδι. Ακριβώς. Και είναι και σε προφανή θέση για γκολ ο Καλτσάς, οπότε πέναλτι. Και κοιτάξτε εδώ πώς θα σουτάρει, δεν φαίνεται ίσως τόσο καλά. Εδώ θα χαθεί το πέναλτι, θα σουτάρει έξω, out. Πάντως και ο Καφές και από τον Πάγκο του είπαν γιατί άλλαξες γωνία. Προφανώς είχαν δουλέψει σε κάποια προπόνηση και τα λοιπά και τον ρώτησαν γιατί άλλαξες γωνία. Ο ίδιος είπε ότι ουσιαστικά εκεί κρίθηκε το παιχνίδι στο χαμένο. Ήταν πολύ κακή εκτέλεση από τον Καλτσά. Εδώ ο Δόνης ετοιμάζει στο ημίχρονο το Σταφυλίδη και θα τον περάσει στη συνέχεια του παιχνιδιού αντί του Ρομπέρ. Σωστή κίνηση για να δώσει περισσότερη όθηση από τα πλάγια για την ομάδα. Το ΠΑΟΚ βρίσκει, προσπαθεί να βρει κάπως τον ρυθμό του. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει γίνει ο Σαλπιγκίδης. Έτσι, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της σε αυτή την φάση. Μία ακόμα προσπάθεια για την ομάδα της Βέρειας, ένα σουτ δυνατό. Κοιτάξτε εδώ η απόκρουση του αγώνα, νομίζω και η απόκρουση της αγωνιστικής. Έτσι, βέβαια, εννοείται. Για τον, την ξαναβάλαμε εδώ, γιατί είναι πεσμένος από τη μία και τρέχει και πέφτει από την άλλη ο Παναγιώτης ο Γλύκος και νομίζω ότι η δίκαια παίρνει τον τίτλο του κορυφαίου της συνάντησης. Ο Γλύκος, ο οποίος, κύριε Βόγολε, κλήθηκε στην Εθνική, ναι. Δείχνει ότι είναι μέλος, φέρελπης, ναι, είναι μέλος της εθνικής ομάδας και είναι σημαντικό το να κάνει παιχνίδια και ειδικά κάποια παιχνίδια σαν και αυτό. Ο Σαλβικίδης έχασε μια σημαντική ευκαιρία και απάντησε ο Μπάρκανε για την ομάδα της Βέρειας. Ο Λίνο θα προσπαθήσει με απευθείας εκτέλεση. Δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πήγαν, αλλά δεν κατάφεραν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα. Μένει αυτό το 0-0 και με κάποιες μικροαντεκλήσεις. Στη συνέχεια του κόρνερ κεφαλιά δεν θα καταφέρει πάλι ο ΠΑΟΚ να κάνει τίποτα, καθώς πηγαίνουν προς τα τελευταία λεπτά της συνάντησης. Μία ακόμα προσπάθεια του Μπάρκα θα μπορέσει να κάνει το σούτ, θα στείλει την μπάλα έξω. Δεν μπορούσε να παιχτεί και εύκολα ποδόσφαιρο σε αυτό το βαρύ τερέν. Και καθυστερεί ο Σπάθας, θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για τελευταία φορά. 0-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή το Γλύκο. Νομίζω ότι δίκαιο το αποτέλεσμα. Πολλά γκολ μας έφερες και σήμερα. 0-0. Κύριε Βόγκολε, επειδή παίξατε και στον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι ότι μόνο ενδιαφέρον προκαλεί η αύξηση Σαββίδη και το γεγονός ότι υπάρχει μια σταθερή διοίκηση πλέον δίνει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κάνει πράγματα. Είναι σημαντικό, νομίζω, για την κάθε ομάδα το να αποκτάει και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, που όπως γνωρίζουμε όλοι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, το να βρει την ηρεμία στη διοίκησή του. Διοικητικά έχει έρθει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον όπως δείχνει αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει όρεξη να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εύχομαι πραγματικά και η συνέχεια να είναι ανάλογη, να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις που θέλει να κάνει για να βοηθήσει και τον ΠΑΟΚ αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και φαντάζομαι ότι θα σας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι παίκτες όπως ο Αθανασιάδης βρίσκουν με τέτοια ευκολία δίχτυα, έτσι. Ακριβώς. Και ο Αθανασιάδης και επίσης ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά μέσα Έλληνες. Νέα παιδιά τα οποία ίσως να μην τα έχουμε στην Ανδρών, αλλά υπάρχουν στις άλλες εθνικές ομάδες. Πράγμα το οποίο για μας είναι σημαντικό. Μάλιστα. Εμείς κυρίες και κύριοι πάμε να δούμε δηλώσεις μετά τη λασπομαχία που μόλις είδατε. Διάλεξα μια αγωνία, δεν το βάρισα καλά και πήγε out. Αυτό το πέναλτι που τελικά δεν μπήκε γκολ, στέρισε την ομάδα σου από τρεις βαθμούς. Ναι, σίγουρα στέρισε την ομάδα μου τρεις βαθμούς. Εντάξει, πιστεύω όμως ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες στη συνέχεια του παιχνιδιού και πριν και μετά το πέναλτι. Δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που μας δοθήκαν και έμεινε το αποτέλεσμα 0-0. Ξέραμε από την αρχή ότι δεν θα ήταν εύκολο να παίξουμε μπάλα, γιατί είδαμε ότι ο αγωνιστικός χώρος θα μας βοηθούσε να παίξουμε μπάλα. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα πάει στο πάθος και στη δύναμη και στο μυαλό. Ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι, δύσκολο. Μας δυσκόλυψε αρκετά και ο αγωνιστικός χώρος με τη βροχή. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες και το κυριότερο η ευκαιρία του πέναλτι που δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Θεωρώ ότι όταν παίζουμε στην έδρα μας και έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες, πρέπει να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Αν είμαι εγώ πρωταγωνιστής ή κάποιο άλλο παιδί, δεν σημαίνει κάτι για μένα. Για μένα πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και προσπαθώ να δίνω το καλύτερο με αυτό σε κάθε παιχνίδι. Και σήμερα όντως βοήθησα και εγώ με την παρουσία μου και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γενικά μπορώ να πω όχι μόνο για τη δικιά μου ομάδα, αλλά και για τις δύο ομάδες ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι λόγω του αγωνιστικού χώρου. Και θεωρώ ότι αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να δούμε κάτι καλύτερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πιστεύω ότι οι συνθήκες αυτές του γηπεδικές ήταν εναντίον της ομάδας μας. Η απώλεια σημαντικών φάσεων ήταν πιστεύω η αιτία που δεν κατάφερε η Βέρεια να βγει νικήτρια από το σημερινό αγώνα. Έχω καταγεγραμμένες τρεις φάσεις τετ-α-τετ, μια διπλή απόκρουση του τερματοφύλακα, το χαμένο πέναλτι και τη φάση που οι αντίπαλοι έβγαλαν την μπάλα πάνω από τη γραμμή. Λοιπόν, πρώτη διαφημιστική διακοπή και σε λίγο μαζί για το μάτς της αγωνιστικής, θα έλεγα, καθώς μετά το Σκόντα Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης αποχώρησε κοινή συνενέση ο Νίκος Κωστένογλου από τον πάγκο της Στρατιώτης ομάδας. Η αυλαία των ομίλων του Champions League πέφτει στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Μπαρτσελόνα Μπενφίκα, ο Μέση, ο Τσάβη και ο Ινιέστα απέναντι στους αετούς της Λισαβόνας που καίγονται για βαθμούς. Η αναμέτρηση της Ιβηρικής Χερσονήσου την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο από το Camp Nou της Βαρκελόνης. Μπαρτσελόνα Μπενφίκα από την ΕΤ και από το κανάλι υψηλής ευκρίνειας της ΕΡΤ. Αμέσως μετά στην εκπομπή Champions Net, εκτενή στιγμιότυπα από την αναμέτρηση.